Και μαζί μου έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντή, υπεύθυνο επικοινωνία τη Μίνη. Κύριε Διαμαντή, καλή σα μέρα. Καλημέρα σα. Ωραία, λοιπόν. Τι κάνετε? Καμιά χαρά, μια χαρά, και εσεί ακούγεστε και μια χαρά στην γραμμή. Λοιπόν, καταρχήν, πώς είμαστε? Είμαστε καλά. Τώρα που αρχίζουν και ανοίγουν τα πράγματα σιγά σιγά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Διάθεση ανεβασμένη, αισιοδοξία. Νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που μπαίνουμε σε μια, κατά κάποιο τρόπο, μια κανονικότητα και ευελπιστώ ότι καλύτερα είναι μπροστά μας. Αρκεί να έχουμε λίγο περισσότερη υπομονή. Ωραία. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω το feedback από πολλές εταιρείες ότι ενώ υπάρχει ζήτηση, υπάρχει κινητικότητα, έχουν ακόμα θέμα λίγο με τα εργοστάσια και τις παραδόσεις. Ισχύει αυτό γενικότερα? Έχουν υπάρξει καθυστερήσεις όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησαν πολλά lockdown σε όλες τις χώρες. Έχει γίνει αναδιοργάνωση και αναπροσαρμογή στους όγκους παραγωγής όλων των εταιριών. Οπότε αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά σιγά σιγά όλα θα έρθουν πάλι σε μια ισορροπία. Απλώς χρειάζεται λίγο υπομονή και να δούμε λίγο το επόμενο χρονικό διάστημα πώς γενικότερα θα διαμορφωθεί και η ζήτηση σε όλες τις αγορές. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε καταρχήν τώρα στο βασικό μας θέμα. Καινούριο Μίνι. Καινούριο τρίθυρο, καινούριο πεντάθυρο, καινούριο κάμπριο. Τι έχεις να μας πεις για αυτή η ολοκαίνουργια γενιά? Να πούμε αρχικά ότι το νέο μήνυμα της Μίνι, το νέο μήνυμα της κεντρικής καμπάνιας είναι Big Love. Big Love σημαίνει μεγάλη αγάπη, για τη μάρκα. Η Μίνι αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά στο κεντρικό της μήνυμα επικοινωνίας αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι όλοι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί σαν άνθρωποι, αλλά μαζί δείχνουμε όλοι καλύτεροι. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τα νέα μοντέλα. Τα νέα Μίνι έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν μια νέα εξωτερική σχεδίαση με εξαγωνική μάσκα, με φωτιστικά σώματα LED τα οποία έχουν περάσει πλέον στο βασικό εξοπλισμό. Έχουν καταργηθεί οι προβολείς ομίχλης. Έχουν μια νέα και πολύ μεγάλη ποικιλία από χρωματικές αποχρώσεις και ζάντες. Και να πούμε ότι αυτό που το ξεχωριστό που έχει μείνει στα νέα μοντέλα είναι ότι για πρώτη φορά, και δεν το έχει κάνει καμία εταιρεία μέχρι σήμερα, είμαστε μάλιστα η πρώτη εταιρεία που το κάνουμε, είναι προσφέρουμε μια νέα επιλογή που λέγεται Multi-Tone Roof, που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις τρεις διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων στην οροφή του αυτοκινήτου, κάτι που πραγματικά κάνει το αυτοκίνητο πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο. Mm-hmm, μάλιστα. Από εκεί πέρα η νέα σχεδίαση, αυτό που είναι σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι είναι πιο λιτή η σχεδίαση τόσο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Έχουν απομακρυνθεί περιττά στοιχεία και το αυτοκίνητο έχει ένα πιο μοντέρνο και minimal look. Πράγμα το οποίο νομίζω ταιριάζει κιόλας όσον αφορά τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Εδώ που τα λέμε, δηλαδή του ταιριάζει πολύ το μήνυμα. Δεν θα θέλαμε να είναι κάτι πολύ πομπόδες ένα αυτοκίνητο σαν το μήνυμα, γιατί δεν είναι μη απαραίτητο για μένα κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αυτό που έχει καταφέρει η Μίνι όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 60 χρόνια, είναι συγκεκριμένα νομίζω 62 χρόνια από την ιστορία της μάρκας, είναι ότι πάντα έχει διαχρονικό design, πάντα παραμένει φρέσκια η μάρκα. Και πλέον νομίζω ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που την κάνουν πιο λιτή και τεχνολογικά ακόμα πιο προηγμένη προσθέτουν κάτι το διαφορετικό για τη μάρκα και για τους φίλους της μάρκας. Είναι πραγματικά ξεχωριστά μοντέλα τα οποία πάντα εντυπωσιάζουν και πάντα διατηρούν το χαρακτήρα τους. Ωραία, ας πάμε λίγο τώρα στην καρδιά που κινούει αυτά τα καινούργια μοντέλα. Έχουμε εκδόσεις για όλες τις τάσεις, δηλαδή πετρολοκίνητα, βενζινοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά. Θα σας πω, όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο βενζινοκίνητες εκδόσεις για το πεντάθυρο και για το μίνι κάμπριο.
Αλλά να πούμε ότι για το τρίθυρο υπάρχει πλέον και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η Cooper SE όπως ονομάζεται. Έχουν καταργηθεί οι διζελοκινητήρες για τα νέα μοντέλα της Mini, εκτός φυσικά βέβαια από το Countryman και από το Clubman. Εντάξει, παραμένουν ναι, και είναι σε και διαφορετική φιλοσοφία εκδόσεις. Σαν αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς, εντάξει. Ακριβώς, είναι διαφορετική φιλοσοφία, έτσι αλλιώς το τρίθυρο, το πεντάθυρο Mini και το Mini Cabrio και το αμιγώς ηλεκτρικό το οποίο είναι γι' αυτό τρίθυρο, είναι αυτοκίνητα πόλης, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για τόσο μεγάλες αποστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα είναι ήδη τα μοτέρ κινητήρες των συγκεκριμένων αυτοκίνητων πολύ, πολύ οικονομικοί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας πάμε λίγο τώρα και στο εσωτερικό, γιατί αν διάβασα σωστά, η μεγαλύτερη αλλαγή έχει γίνει στο εσωτερικό όσον αφορά το σχεδιασμό και τις δυνατότητες που έχει πλέον το αυτοκίνητο. Υπάρχει διαφορετικό design στο εσωτερικό. Έχουμε ένα τιμόνι το οποίο έχει αλλάξει λίγο σε κάποια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Είναι τα φινιρίσματα. Υπάρχει νέα απόχρωση piano black. Υπάρχει ένας εντυπωσιακός στρογγυλεμένος πίνακας, ψηφιακός πίνακας οργάνων, ο οποίος είναι 8,8 ιντσών και έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και γραφικών που διευκολύνει όλες τις ανάγκες συνδεσιμότητας του χρήστη. Πάρα πολλές αποχρώσεις στα καθίσματα και σε όλες τις επενδύσεις. Πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες πραγματικά κάνουν το αυτοκίνητο πολύ ξεχωριστό και υπάρχουν πάρα πολλές εξατομικευμένες επιλογές για τους φίλους της μάρκας. Okay, λοιπόν, τώρα ας πάμε εδώ για εμάς τοπικά για την Ελλάδα. Ποιες εκδόσεις είναι ας πούμε διαθέσιμες που μπορούν να έρθουν ή έχουν έρθει τέλος πάντων να μπορέσει να δει καταρχήν ο υποψήφιος αγοραστής στις αντιπροσωπείες και από εκεί και πέρα τι είναι εύκολο να έρθει στην Ελλάδα από την καινούρια γενιά του Mini. Από τις εκδόσεις υπάρχουν διαθέσιμες η έκδοση One, που είναι βενζίνης με 102 ύπους, η έκδοση Cooper, η οποία είναι και αυτή, θα έλεγα, η πιο ελαστική έκδοση για τα μοντέλα της Mini, που έχει 136 ύπους στα 1500 κυβικά. Για τους πιο έτσι γρήγορους και ενθουσιώδους φίλους της μάρκας υπάρχει η έκδοση Cooper S με 178 ύπους που είναι ακόμα πιο σπορ. Και στην κατηγορία μπορεί κανείς επίσης να βρει την έκδοση John Cooper Works που έχει αγωνιστικά γονίδια της Mini. Είναι το αυτοκίνητο πολύ συναρπαστικό, πολύ γρήγορο με 231 ύπους και ένα δίλητρο βενζινοκινητήρα. Φυσικά εντυπωσιακό είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Mini με τους 184 ύπους, το οποίο είναι εκτιμητό όλας ρήπους. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γρήγορο. Όπως είπαμε, δεν έχει, η κατανάλωσή του είναι στο μηδέν, είναι αθώο. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό στην οδήγηση μέσα στην πόλη. Αυτά, δηλαδή με αυτά τα μοντέλα και με αυτές τις εκδόσεις πάνω κάτω ολοκληρώνεται η γκάμα των ανανεωμένων Mini. Στις πεντάθερης έκδοσης και του Mini Cabrio. Ωραία, λοιπόν, και πάμε λίγο στο τι θα χρειαστεί κάποιος για να αποκτήσει ένα από αυτά τα καινούρια τα Mini. Δηλαδή από πού ξεκινάμε, πού καταλήγουμε, αν υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που μπορεί να επωφεληθεί. Οι τιμές ξεκινάνε από τις 19.750 ευρώ για το τρίθυρο Mini και την έκδοση One με τους 102 ύπους. Για το πεντάθυρο το Mini η τιμή είναι λίγο παραπάνω, είναι στα 20.490. Πάλι για την έκδοση One, όπου είναι η βασική έκδοση για να του συγκεκριμένου μοντέλου. Και μετά, άμα θέλει κάποιος να αποκτήσει το αμιγώς ηλεκτρικό Mini, η τιμή είναι στα 33.960 και βέβαια εδώ πέρα υπάρχει και η επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Ωραία. Προγράμματα υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν στο site της Mini με πολύ καλούς προνομιακούς και χρηματοδοτικούς όρους. Να πούμε ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να αγοράσει το αυτοκίνητο που επιθυμεί στην κατηγορία που θέλει, από αυτά τα που αναφέρουν, και πληρώντας μια δόση περίπου στα 136 ευρώ το μήνα. Εντάξει, είναι αρκετά καλό το ποσό, δεν είναι απαγορευτικό που λέμε πολλές φορές. Οπότε, ναι. Όχι, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο προσφέρει μέσα και ασφάλεια και σέρβις. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που μπορεί ο εκάστοτε χρήστης να εκμεταλλευτεί προς όφελός του, και νομίζω ότι η τιμή είναι πάρα πολύ καλή για να αποκτήσει κάποιος το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο πάντα παραμένει διαχρονικό. Το value for money για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εξαιρετικό. Υπάρχει υψηλή αξία μεταπόλησης, οπότε όποιος το αγοράζει ένα μήνυμα πάντα βγαίνει κερδισμένος, και πάντα έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ξεχωριστό και δεν μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο μήνυμα μπορεί κάποιος να δει στο δρόμο. Είναι πάρα πολλές επιλογές εξατομίκευσης και μπορείς να φτιάξεις το αυτοκίνητο σύμφωνα με το γούστο σου για να διατηρείς ξεχωριστό το χαρακτήρα σου ακόμα και όταν βρίσκεσαι στο δρόμο. Ωραία, έτσι λοιπόν τώρα κάνω και μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Θεωρείς ότι το νέο Mini που έχει ήδη κλείσει 20 χρόνια κυκλοφορίας θα θεωρηθεί future classic? Θεωρώ πως ναι. Από τη στιγμή που βγήκε το αμιγώς ηλεκτρικό Mini, το οποίο φέρει μια νέα φιλοσοφία για την αστική μετακίνηση στην πόλη χωρίς ρήπους. Αν σκεφτεί κανείς ότι το Mini γενικότερα από τότε που επινοήθηκε, δημιουργήθηκε με σκοπό να είναι αυτοκίνητο αστικής μετακίνησης, νομίζω ότι θα είναι ένα future classic μοντέλο. Επίσης να πούμε, μιας και μιλάμε αυτές τις νέες τάσεις και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι η μάρκα Mini έχει αναγγείλει ότι μέχρι το 2030 θα γίνει μια αμιγώς ηλεκτρική μάρκα. Οπότε σταδιακά όλα τα μοντέλα θα περάσουν σε μια αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Ωραία. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι και εμείς εδώ στην Ελλάδα να ανταπεξέλθουμε σε αυτή στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, γιατί ακόμα είμαστε σε προνηπιακό στάδιο, μην πω ούτε καν σε νηπιακό, για να μπορέσει ο κόσμος να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Γιατί με όσους και να θεωρώ μιλήσω, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ναι, είναι ολοκλήρωση, σε παρακαλώ. Και θα... Όχι, απλώς θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία 2 χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση της ηλεκτρικής εποχής για το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και ειδικότερα για την Ελλάδα. Όλοι οι κατασκευαστές πλέον προσφέρουν πλάγιν υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Νομίζω ότι μόλις ξεκινήσει η επανεκκίνηση της αγοράς, σταδιακά θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό και θα είμαστε όλο και πιο κοντά στο να αποκτήσουμε τέτοιου είδους αυτοκίνητα στην καθημερινότητά μας. Ναι, γιατί με όσους τυχαίνει να μιλάω και συζητάω για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλοι, μα όλοι έχουν την ίδια ερώτηση και μου απαντάνε φυσικά στην απάντηση που τους δίνω εγώ, ότι το γεγονός, ωραία, και πες ότι το πήρα πόσο χιλιόμετρα κάνω, τους λέω, π.χ. ξέρω εγώ, τα πιο πολλά έχουν γύρω στα 300 τόσα χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, αυτονομία, ενά και τι και πώς, και λέω, παιδιά, περιμένετε, θα γεμίσει ο τόπος κάποια στιγμή όταν έχει φορτιστές, γιατί σου λέει, εκεί που ένα ταξίδι εγώ το έκανα σε 2 ώρες, τώρα δεν μπορώ να το κάνω, ξέρω εγώ, σε 3, σε 4, περιμένοντας κάπου να φορτίσει στα μέσα της διαδρομής το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα των περισσότερων, και διστάζουν να μιλήσουν για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό είναι και το μεγαλύτερο άγχος, το να μην ξεμείνεις κάπου με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, οι αυτονομίες συνεχώς βελτιώνονται. Υπάρχουν αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή που βγαίνουν και έχουν 400 χιλιόμετρα
αυτονομία και όσο βελτιώνεται και η τεχνολογία των μπαταριών θα δούμε τις αυτονομίες να φτάνουν και σε υψηλότερα επίπεδα, σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή πάνω από 300 χιλιόμετρα. Χρειάζεται λίγο υπομονή ακόμα, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Χρειαζόμαστε κι εμείς λίγο το χρόνο μας προκειμένου να γνωρίσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, να περάσουμε σε μια νέα φιλοσοφία οδήγησης και μετακίνησης μέσα στην πόλη. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, εξοικειωνόμαστε με αυτές τις νέες τεχνολογίες και σίγουρα το δίκτυο φόρτισης θα επεκταθεί, θα ενισχυθεί στη χώρα μας και θα υπάρχουν και ταχυφορτιστές που θα μπορείς να φορτίζεις το αυτοκίνητό σου σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μπορείς να διανύσεις μια μεγαλύτερη απόσταση. Ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου και για τις ωραίες πληροφορίες που μας έδωσες. Να μην σε κρατάω κιόλας από τις δικές σου δουλειές. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι εν κατακλείδη, για πότε το βλέπετε να έχετε εδώ πάνω, να το δοκιμάσουμε κι εμείς από κοντά. Για να έχουμε έτσι μια πιο εμπιστευτομένη άποψη. Ναι. Τώρα που έχει ανοίξει η αγορά, θα το κανονίσουμε λίγα συντόμως. Ωραία, ωραία. Θα είμαστε έτσι σαν εμένα κάθουμε λίγο έτσι γιατί έχουμε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, ευχάριστη εμπειρία με τα μην γενικότερα. Οπότε θα είμαστε έτσι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ωραίο tour στη Θεσσαλονίκη για να έχει την ευκαιρία να τα δείτε. Έτσι, μπράβο. Εδώ καλοκαιράκι έρχεται να βρείτε κατά πάνω. Ακριβώς και με μίνι κάμπριο και όλες θα είναι πολύ ωραία. Ας ζήσετε κι εσείς αυτή τη μοναδική διασκεδαστική go-kart αίσθηση που προσφέρουν τα μοντέλα μίνι. Και σύντομα θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, πάνε όλα καλά. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου.